Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Δικιά τους παράδοση έχουν αναμετρηθεί 5 φορές στο παρελθόν για 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Παίξει με πάσα ο Αμπέζους, ο οποίος τελικά γεμίζει στην περιοχή. Ο Μπέλετς δυσκολεύεται και παραχωρεί δεύτερο διατοχικό κόρνερ. Διαμαρτύρεται κιόλας για φάουλ. Δοκιμάζει ένα σούτ από απόσταση. Η κόντρα ευνοεί τον Χαμάς, ο οποίος εκτελεί με το δεξί και στέλνει την μπάλα έξω στο 14. Ακροβολισμένο στην πτέρυγα. Μπέζους. Μάθιους. Προσποιείται, παίζει με τον Αλιούμ, ο οποίος με ωραία προσποίηση θα αποφύγει τον Ζεφτέ. Σεντράριο Στεπίνσκι βάζει το πόδι και στέλνει την μπάλα έξω στο 19. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Έχει κληθεί για on-field review ο Σνάιντερ. Εδώ ξανά το γύρισμα από τον Στεπίνσκι. Η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του Σούσιτς που είναι ανοιχτό. Δεν χρειάστηκε να το δει παρά μόνο μερικά δευτερόλεπτα ο Σνάιντερ. Και σφυρίζει πέναλτι. Που μετράει ήδη 3 τέρματα με την φανέλα της Ομόνιας από τότε που φόρεσε την φανέλα της. Παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 22. Με τον κόλλημα αριθμών 4 στο φετινό πρωτάθλημα για τον Μάριου Στεπίνσκι με το τριφύλι στο στήθος. Με μπόλικο χώρο στην διάθεσή του, σεντράρει στην περιοχή, κεφαλιά του μέχρι άστοχη, στο 33. Ο Ιρανός βρέθηκε ξανά σε επίκαιρη θέση μετά από σέντρα που βγήκε από τον Ζεφτέ Βιτάλ. Εν τον καλά, βρίσκει ωραία στον κενό χώρο τον Σεπά και επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα που καταλήγει σε κόρνερ. Στο 35, έπαιξε με τον Εν τον καλά. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά έξω. Άφησε στον Σούσιτς και αυτός για τον Τβάλι. Στόπερ του Αποέλ που παίζουν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Καθώς η Ομόνια αμήνεται στο αμυντικό της τρίτο. Το Μανέ στο έδαφος, διαμαρτυρίες από πλευράς Αποέλ. Παιχνίδι συνεχίζεται με τον Σούσιτς να αφήνει στον Ντάλσιο. Σεντράρει στην περιοχή. Ο Μεχρή υποδέχεται. Δοκιμάζει με το αριστερό και στέλνει την μπάλα έξω. Διαφάνειες εκτέλεσε επικίνδυνα. Το πλασέ του Μαρκίνιος άστοχο στο 57. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Το πράτιο Διαφάνειες, ο Κουλιμπαλί έκοψε. Ο Μαρκίνιος υποδέχτηκε. Το σούτ του Δόνιο Φαμπιάνο σταθερά στο 59. Κερδίζει η τυπικά φιλοξενούμενη. Διαφάνειες εκτελεί. Η κεφαγιά σταματά στον εν τον καλά, έχω την εντύπωση. Καλή προϋπόθεση για τον Αποέλ στο 65. Εν τον καλά προσποιείται πάρα πολύ ωραία η πάσα του στον Φαμπιάνο. Και ενώ έχει απλώσει το πόδι του ο Σεμπάκ για να μπει στην φάση. Αντιδρά μάλιστα. Δόνης αποφεύγει τον Χαμάς. Σεντράρει συρτά, η μπάλα περνά από τον Τομανέ. Ευκαιρία για τον Αποέλ με τον Εν τον καλά. Το πλασέ σταματά στον Φαμπιάνο. Το σούτ του Ντάλσιο άστοχο στη συνέχεια στο 68. Πολύ καλή στιγμή για τον Αποέλ σε 2 και 3 χρόνους. Διαφάνειες ανεβάζει τον Ζεφτέ που σεντράρει. Μπάλα περνά από τον Σεπάκ. Δόνει στο σούτ. Σταματά στον Παναγιώτου και ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας για χέρι. Απέφυγε τον Αλιούμ. Δοκιμάζει σούτ ο Φαμπιάνο στην κλειστή του γωνία. Αποκρούει σε κόρνερ στο 70. Μετά την ωραία ενέργεια και την πρωτοβουλία του Ζεφτέ Βιτάλ. Προσεγγίζει την περιοχή. Παίζει με τον Πάκιτς που ελευθερώνεται. Πλασάρει ο Μπέλετς. Αποκρούει στο 73. Σπουδαία ευκαιρία για την Ομόνια.
Σεπάκ εκτελεί στον Φαμπιάνο. Και ενώ κάνει κίνηση ο Σίμιτς, έχει ανέβει και ο Σιπριάνο που δοκιμάζει σουτ και στέλνει την μπάλα έξω στο 81. Φαμπιάνο. Επιτάχυνε, μπήκε στην περιοχή, το πλασέ με το αριστερό, αποκρούει ο Φαμπιάνο. Επιμένει ο Αποέλ με τον Βιαφάνιες να σεντράρει. Η κεφαγιά ξανά στον τερματοφύλακα της Ομόνιας, το 87. Διαδοχικές τελικές προσπάθειες για τον Αποέλ, μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν βεβαίως η πρώτη με τον Δόνη. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Ελλαδί. Άλλη μια σέντρα στην περιοχή, κεφαγιά του Βιαφάνιες, δεύτερη κεφαγιά, η μπάλα καταλήγει μακριά. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή.